Σε αυτό το σημείο, κυρίε και κύριοι, να καλωσορίσω εδώ στι εγκαταστάσει Λόγου Αυτεμπορική τον κύριο Παναγιώτη Λαδακάκο, πρόεδρο τη Ελληνική Επιστημονική Ενώση Ελληνική Ενέργεια. Κύριε Λαδακάκο, καλώ ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμεί ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Προφανώ δεν έχετε φύγει για διακοπέ ή προφανώς. θα φύγετε τριήμερα, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε στα θέματα τη αιωλική ενέργεια. Να μα πείτε λίγο για το πρώτο εξάμεινο. Βγήκαν τα στοιχεία. Μιλάμε για επενδύσει άνω των 110 εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο εξάμεινο. Τι Ρα, σημαίνει πράγμα. αυτό. Η Ελεταέν, η οποία εκπροσωπεί του φορεί του κλάδου τη αεολική ενέργεια κάθε χρόνο και ενδιάμεσα έτσι βγάζει μια έκθεση, τη στατιστική τη αεολική ενέργεια, όπω λέμε, στην οποία αποτυπώνουμε τι νέε εγκαταστάσει. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τα νέα αεολικά πάρκα τα οποία εγκατασταθήκαν και συνδεθήκανε στο δίκτυο, άρα ξεκινήσαν την παραγωγική του λειτουργία. Βγάλαμε λοιπόν τι προηγούμενε μέρε τη στατιστική. Ε, μιλάμε για κάτι λιγότερο από 100 ΜΒ νέων αεολικών πάρκων που συνδεθήκαν στο δίκτυο. Το νούμερο δεν είναι εντυπωσιακό, η στόχη είναι πολύ πιο ψηλή και πολύ πιο φιλόδοξη, άρα δεν θα θα σας πω εδώ πέρα ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που βγάζει η στατιστική. Απ' την άλλη θα σας πω ότι ταυτόχρονα όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατασκευάζονται Περίπου 950 ΜΒ mm -hmm. νέων αιωλικών πάρκων στη χώρα. Το νούμερο αυτό είναι σημαντικό, είναι εντυπωσιακό και δείχνει ότι έχει πάρει χώρα μια κατεύθυνση η οποία πράγματι είναι προ σωστή κατεύθυνση ενεργειακή μετάβαση και τη πράσινη ανάπτυξη. Mm -hmm. Να διευκρινίσω ότι μιλάω μόνο για αιωλικά, γιατί ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα και στα φωτοβολταϊκά. Σωστά. σωστά. Έχουμε λοιπόν 33 νέε ανεμογεννήτριε που συνδέθηκαν το πρώτο εξάμεινο. Είναι καλή επίδοση, θα μπορούσαν να μεγαλύτερη, πώ την κρίνετε εσεί. Ε, θα σας κάνω μια αντιπαραβολή με το προηγούμενο έτος. Ναι. Το προηγούμενο έτος, μέσα σε όλο το 2023, εγκατασταθήκαν περίπου 550 ΜΒ. Mm -hmm. Φέτος, το πρώτο εξάμεινο, μιλάμε για 95 ΜΒ. Είναι πολύ πιο μικρό σχέση με πέρσι. Πέρσι, βέβαια, ήταν το δεύτερο καλύτερο, ιστορικά, το δεύτερο καλύτερο έτος ανάπτυξη ολικής ενέργειας στη χώρα. Άρα τα νούμερα τα οποία συζητάμε για φέτος δεν είναι αυτά τα οποία θα θέλαμε να, mm -hmm. να είναι. Από την άλλη όμως υπάρχει, όπως σας είπα, μεγάλη ανάπτυξη και νομίζουμε ότι η χώρα μας γρήγορα θα, θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Mm -hmm.